Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, συνεχίζοντας την συζήτηση με τον επόμενο καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο του Κόντρα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μουζάλα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, προφανώς είστε πλέον ή έχετε γίνει ειδικός επί του προσφυγικού, όμως πριν από αυτό, επειδή ο κύριος Τσίπρας είναι ήδη στην Θεσσαλονίκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σαν πολύ νωρίς, λένε πολλοί, ξεκινήσατε με ρητορική για εργολάβους, για διαπλοκές κτλ. Με το καλημέρα, θα έλεγε κανείς, της εκλογικής νίκης Μητσοτάκη. Γιατί αυτό δεν είναι, θέλω να πω, ρητορική λίγο βγαλμένη από το παρελθόν? Πιστεύω, κύριε Μελιγκόνη, ότι κανείς δεν θα ήταν ευτυχέστερος από εμάς, ναι, εάν ήδη αυτή η κυβέρνηση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα από τα νομοσχέδια τα οποία φέρνει, μέσα από τις τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη αλλά και άλλων στελεχών της, όπως του κυρίου Γεωργιάδη, δεν μας έδινε αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι κάτω από περίτεχνα ονόματα όπως το αναπτυξιακό νομοσχέδιο κρύβεται μια απίστευτη καταπάτηση δικαιωμάτων των εργαζομένων, την οποία είχε προτείνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, την οποία είχε προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν μπορείς να σοπάσεις. Αυτό το οποίο γίνεται με το μετρό στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορείς να σοπάσεις. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα τα οποία μας οδηγούν στο να μιλήσουμε αντιπολιτευτικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε με σκληρούς τόνους, δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει. Αυτή την εποχή η Νέα Δημοκρατία, όταν ήμασταν κυβέρνηση, ζήταγε εκλογές, για το όνομα του Θεού δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Επομένως θα σας έλεγα ότι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση. Δυστυχώς η αντιπολίτευση γίνεται πάντα στα χνάρια αυτών που κάνει η κυβέρνηση. Τα πρώτα ίχνη που βλέπουμε δεν είναι καλά. Επομένως θα πρέπει να υψωθεί λιγάκι η φωνή, που πάλι όμως σας λέω, για να έχουμε και ένα μέτρο, ήταν την ίδια εποχή, δύο μήνες μετά τις εκλογές, που ο κύριος Μητσοτάκης ζήταγε εκλογές. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε να αποστέλλετε και η δικογραφία για την Νοβάρτης στην Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα σας, έχει ήδη αντιδράσει μιλώντας για ρεβανσισμό. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να κινηθεί στον αντίποδο αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη Κυριακή? Δηλαδή, ενώ είπε ότι δεν θέλει να μεταβληθεί η Βουλή σε μια βιομηχανία εξεταστικών επιτροπών, βλέπουμε ότι όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί θα πάει το πράγμα με την Νοβάρτης, και ταυτοχρόνως προς αυτή την κατεύθυνση πιέζουν πάρα πολύ και μέσα στη Νέα Δημοκρατία και μέσα στο Κινάλ και για άλλα θέματα. Όπως έχω δηλώσει επανειλημμένα, εγώ αποφεύγω να μιλήσω για οτιδήποτε ασχολείται η δικαιοσύνη. Και πιστεύω ότι πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη. Από την άλλη, είναι σαφές ότι αυτός ο ρεβανσισμός εκφράζεται σε κάθε κίνηση αυτής της κυβέρνησης. Κατά τη δική μου την άποψη, το θέμα είναι πολύ σοβαρότερο από το ότι πάει να χτυπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εκτιμώ ότι πάει να χτυπήσει τις αλλαγές που έφερε η μεταπολίτευση στη χώρα μας. Δηλαδή? Δηλαδή η μεταπολίτευση έφερε μια άλλη μορφή δημοκρατίας από αυτή που είχαμε μέχρι που έπεσε η Χούντα. Την οποία την αποδέχτηκε και η ίδια η παραδοσιακή δεξιά. Νομίζω ότι αυτά είναι που θέλουμε να αλλάξουμε τώρα. Τώρα για την Νοβάρτης. Ό,τι είναι νόμιμο να γίνει, να γίνει. Αυτό δεν αφαιρεί το ότι θα υπάρξει ρεβανσισμός, ότι θα προσπαθήσουν να πάρουν μία ρεβάνς πάνω σε τι, δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη. Ανάλογα με την πορεία των πραγμάτων θα είναι και η στάση μας εκεί πέρα. Τώρα, να περάσουμε λίγο στο θέμα σας, έτσι, στο προσφυγικό. Κύριε Μουζάλα, κάθε φορά που η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κριτική στην κυβέρνηση για τα πρώτα βήματά της στη διαχείριση του προσφυγικού, σας αντιγυρίζουν ότι τέλος πάντων ούτε εσείς τα κάνατε πολύ ωραία και δεν δικαιούστε για να ομιλείτε. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία θα ήθελα λίγο να τα διευκρινίσουμε. Για παράδειγμα, εάν όντως υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στο θέμα των επιστροφών και των
επαναπροωθήσεων στην Τουρκία, ή διάφοροι αφήνουν ακόμη και υπονοούμενα για οσμή σκανδάλου σε ό,τι αφορά στα κονδύλια, ακόμη και για σύτηση. Διορωτώνται, για παράδειγμα, για ποιο λόγο υπάρχουν απευθείας αναθέσεις από τη στιγμή που πλέον το να τρέφονται οι πρόσφυγες που ήταν εδώ ήταν μια καθημερινή κατάσταση, δεν ήταν κάτι έκτακτο. Και γενικώς παραπέμπουν ακόμη και στη Μόρια, η οποία δεν ήταν κολακευτικές για τη χώρα μας συνθήκες, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δεν έγινε πριν 10 μέρες το κακό. Είναι μια πολυπλόκαμη ερώτηση αυτή και η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι πολυπλόκαμη. Όσο μπορείτε, ναι, με τηλεοπτικούς όρους, το ξέρω. Ναι, ξέρετε. Πολύ σύντομα. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί μέχρι στιγμής, ναι, να αντιμετωπίσει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο θα είναι πρόβλημα για μια δεκαετία τουλάχιστον, το προσφυγικό μεταναστευτικό, mm-hmm, με προπαγάνδα και όχι με συγκεκριμένα πράγματα. Έγινε το Κισαία, τι είπανε, ότι παρέλαβαν χάος. Κανένα χάος δεν παρέλαβαν. Παρέλαβαν μια δύσκολη κατάσταση η οποία ήταν ρυθμισμένη. Ναι. Χάος παραλάβαμε εμείς. Χάος παραλάβαμε εμείς το 2015, όταν δεν υπήρχε ούτε μία θέση φιλοξενίας. Έχουμε φτιάξει 50.000 θέσεις και 25.000 σε ξενοδοχεία και 7.000 σε ξενοδοχεία, 25.000 σε διαμερίσματα. Έχουμε στείλει τα παιδιά σχολείο. Έχουνε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πήγανε να τους πάρουν το ΆΜΚΑ ώστε να μην μπορούν να έχουν φαρμακευτική και ιατρική, ναι, περίθαλψη. Τους έχουμε στεγασμένους. Για το όνομα του Θεού, ήμασταν η μόνη κυβέρνηση που δέχτηκε 1.300.000 σε 7 μήνες και έκανε πλήρη καταγραφή και ταυτοποίηση, mm-hmm, παραλαμβάνοντας μηδέν. Δηλαδή δεν είχαμε καν τα μηχανήματα με τα χέρια. Η αστυνομία έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Εγώ την θαυμάζω δηλαδή για αυτό που έκανε. Και όταν το λέει κάποιος που έχει διωχθεί κάποτε από την αστυνομία, αποκτάει μια ιδιαίτερη αξία. Mm-hmm. Κάναμε 450.000 διασώσεις. Η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε χάος. Εμείς παραλάβαμε χάος. Παραδώσαμε μια οργανωμένη κατάσταση με πάρα πολλές δυσκολίες. Το μεταναστευτικό προσφυγικό πάντα θα έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν φυλάμε τα σύνορα. Συγχωρέστε μου την έκφραση, είναι ανοησίες. Έχουμε πάρει έφημη μνήμα από το ΝΑΤΟ, από τα Ηνωμένα Έθνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Frontex, για το ότι φυλάμε καλά τα σύνορα. Ναι. Έτσι. Εάν υπονοούν ότι δεν δουλειάζουμε βάρκες, έχουν δίκιο, αλλά ας μπορούν να το πούνε. Ναι. Αντίθετα, έχουμε κάνει 450.000 διασώσεις, mm-hmm, και για το οποίο έχουμε βραβευθεί. Τώρα, η διάσωση, η έρευνα και η διάσωση, όπως ξέρετε, θα πει φυλάω τα σύνορα. Ναι. Ξέρετε ότι διπλωματικά η Τουρκία πιέζει και στον ΟΗΕ και παντού ώστε να μπορεί να κάνει έρευνα και διάσωση μέσα στα δικά μας νερά. Όντως. Έτσι. Είναι ο περίφημος χώρος έρευνας και διάσωσης. Είναι ο μόνος τρόπος μέσα στη θάλασσα να φυλάξεις τα σύνορά σου. Ναι. Έρευνα και διάσωση. Τι κάνουμε δηλαδή, έρχεται η βάρκα, mm-hmm, τους διασώζουμε, βγαίνουν στη στεριά, συλλαμβάνονται. Πηγαίνουν, ταυτοποιούνται, άμα κάνουν αίτηση ασύλου, ακολουθούν την αυτή του ασύλου. Άσυλο, καθυστερούν οι επιστροφές. Υπάρχουν δύο λογιών επιστροφές. Αυτές που πρέπει να γίνουν στη Τουρκία. Καθυστερούν. Καθυστερούν γιατί καθυστερεί το άσυλο. Mm-hmm. Γιατί καθυστερεί το άσυλο, γιατί το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου δεν υπάρχει σαν ενιαία οντότητα, mm-hmm, δεν έχουμε το προσωπικό που χρειάζεται και οι συνθήκες δεν διευκολύνουν. Να σας πω όμως για το άσυλο. Εγώ όταν έγινα υπουργός παρέλαβα ένα άσυλο που δουλεύανε 200 άτομα. Παρέδωσα ένα άσυλο με 1.000 άτομα. Παρέλαβα 2-3 σημεία που είχαν γραφεία το άσυλο, παραδώσαμε 23, ναι, σημεία. Παραλάβαμε αυτό που λένε θα καταργήσουν τις δευτεροβάθμιες, ναι, επιτροπές. Είναι μια ανοησία. Δεν, δεν γίνεται. Είναι εκτός ευρωπαϊκού δικαίου, εκτός εθνικού δικαίου. Τελείωσε. Δεν μπορεί να γίνει. Ας λένε ό,τι θέλουν. Παραλάβαμε όμως επιτροπές που μας είχε αφήσει η Νέα Δημοκρατία, ναι, όπου συμμετείχε ένας δημόσιος υπάλληλος, σε μία συμμετείχε ένας ψυχοθεραπευτής και δύο μέλη των ΜΚΙΟ. Mm-hmm. Και εμείς αποδώσαμε τον δεύτερο βαθμό στον φυσικό του χώρο, στους φυσικούς δικαστές. Γιατί είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτό με τις ΜΚΙΟ είναι ένα θέμα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος διαρωτάται, το προσφυγικό δεν προέκυψε χθες. Ακόμη όλα τα λεφτά σε ΜΚΙΟ. Δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι, ναι, υποχρεωμένη από τη στιγμή που παίρνει κονδύλια.
από τον Επίτροπο Στυλιανίδη, που είναι ο Επίτροπος Ανθρωπιστικών Κρίσεων, ναι, να τα δίνει σε ΜΚΟ. Απαγορεύεται να κάνει οτιδήποτε. Και εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Επομένως, και αυτό το θέμα μας ξεπερνάει. Τι άλλο να σας πω, δηλαδή, μάλιστα, δεν παραλάβαμε χάος. Παραλάβαμε χάος, αλλά δεν παραδώσαμε χάος. Παραδώσαμε μια οργανωμένη κατάσταση, για να μην αδικώ. Ναι. Σκεφτείτε, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έρχονται γιατί η πρώην Υπουργός Μετανάστευσης τους κάλεσε. Πόσες φορές το ακούσατε αυτό. Ναι. Άντε σήμερα εγώ εδώ να πω λοιπόν ότι η αύξηση αυτή υπάρχει γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος, τον οποίο σέβομαι και τιμώ, δεν είναι τώρα, τους κάλεσε. Είναι, ναι, μια ανοησία. Ναι. Δεν μπορείς να στήσεις το μεταναστευτικό, να σας πω κάτι. Είναι ένα κύριο εθνικό θέμα. Πρέπει να το δει κανείς έτσι. Μάλιστα. Δεν λύνεται με προπαγάνδα. Δεν είναι το θέμα όπου εγώ θα προσπαθήσω να μειώσω τον ΣΥΡΙΖΑ. Κρίνεται στην πράξη. Μάλιστα. Και να σας πω και για την τροπή της Μόριας. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Να κλείσουμε, ναι, με αυτό. Έχω πει ο ίδιος στην Βουλή ότι η Μόρια, πάρα πολλές φορές είμαστε στα όρια της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι. Οφείλω όμως να σας πω ότι επί των ημερών μας η Μόρια δεν υπερεύει ποτέ τις 6.500 και φροντίζαμε και εγώ και ο κύριος Βίτσας να μένει γύρω στις 5-5.5. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία, δεν έκανε μεταφορές, ναι, έφτασαν τις 10.500. Ωραία. Πρέπει να κάνει μεταφορές, ναι, προς τα δω. Πρέπει να κάνει, δήλωσαν θα κάνουν επιστροφές στη Τουρκία. Σας βεβαιώνω, είναι ό,τι καλύτερο, αυτή είναι η λύση, αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Πρέπει να αυξήσουν κι άλλο το άσυλο, θα συμφωνήσουν, ναι, με οποιοδήποτε τέτοιο και μέτρο. Και ό,τι εξαρτάται και από την Τουρκία, αλλά είναι δύσκολο. Κοιτάξτε, εντάξει, να δείτε, η Μόρια δεν είναι η ντροπή της Ελλάδας και θέλω να το πω εδώ στους θεατές μας. Ναι. Η Μόρια είναι η ντροπή της Ευρώπης. Μάλιστα. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει από τον Νοέμβριο του 2011 να δημιουργήσει κέντρα διαδικασιών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και είχαμε φροντίσει με τον κύριο Αβραμόπουλο και κάθε φορά λέω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έπαιξε έναν πολύ θετικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Όταν υπερβαίνει τον αριθμό των προσφύγων και μεταναστών τον ετούντον άσυλο, αυτόματα να μεταφέρεται σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης και εκεί να εξετάζεται το άσυλό του. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα ψηφίστηκε, ναι, τον Νοέμβριο του 2015. Και ακόμη δεν έχει και γίνει. Και δεν έχει γίνει ποτέ. Μάλιστα. Επομένως, το να μας κουνάει το δάχτυλο η Ευρώπη, ναι, είναι ανήθικο. Μάλιστα. Κύριε Μουζάλα, κάναμε μια πρώτη κουβέντα για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Να σας ευχαριστήσω και πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Έχω ένα λεπτό. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θέλω να σας δείξω δύο φωτογραφίες. Για να σας πω ποια είναι η προπαγάνδα. Ναι. Απλώς αυτό το πράγμα, αν μπορεί η κάμερα να τις πάρει. Δεν είμαι βέβαιος, θα μας πει ο σκηνοθέτης. Αυτά, ναι, εδώ, ναι, βγήκανε και είπανε πάλι, σας λέω, η προπαγάνδα. Ότι διασυνδέσαν τα συστήματα του στρατού με του ναυτικού και τώρα θα βλέπουν τις βάρκες και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έκανε και όλα αυτά. Πιθανώς είναι καλό που διασυνδέσαν τα συστήματα. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Από το 2015 έχουμε κάθε πρωί, μπορούμε να έχουμε φωτογραφίες από πού φεύγει η βάρκα και να ξέρουμε τι ώρα έρχεται και πού πάει. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι δεν τη σταματάνε. Θα σας περιμένουν έξω, συνάδελφοί μου. Αυτά είναι ωραία ντοκουμέντα για να κάνουμε και ρεπορτάζ να το αντιμετωπίσουμε, καλά, το θέμα ολοκληρωμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για